Αν αλλάξεις τα στάνταρ σου, αν ανεβάσεις τα στάνταρ σου, αν η εικόνα που αποκτήσεις για τον εαυτό σου γίνει καλύτερη, τότε εκ των πραγμάτων θα αρχίσει να αλλάζει και η ζωή σου. Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου Ακαταμάκητο Δικτυακό Μάρκετινγκ, δημιουργός του GreekCoach.gr και του προγράμματος επαγγελματίας του μέλλοντος στο FuturePro.gr, και αυτό που κάνω να βοηθάω ανθρώπους που ασχολούνται με το δικτυακό μάρκετινγκ και την online και offline επιχειρηματικότητα να πετύχουν με απλό τρόπο. Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι μου και στα βίντεό μου, κάντε εγγραφή πατώντας το κόκκινο κουμπί να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω. Επίσης μπείτε στο GreekCoach.gr κάθετος blog για να βρείτε πάρα πολλά άρθρα και βίντεο με ιδέες και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σας. Ο προπονητής των Chicago Bears, Mike Ditka, έλεγε συχνά: «Παίρνεις αυτό που ανέχεσαι». Αν η ζωή σου είναι χαμηλότερη των προσδοκιών σου, τότε πιθανόν αυτό να οφείλεται στο ότι τα στάνταρ σου είναι πολύ χαμηλά. Αν έχεις συνηθίσει να κερδίζεις τόσα χρήματα, ώστε απλά να τα βγάζεις πέρα ίσα-ίσα κάθε μήνα, ή αν νιώθεις άνετα με το να έχεις 10 περί τα κιλά, ή αν είσαι εντάξει με το να είσαι με ένα άτομο που σου φέρεται άσχημα, σε κακομεταχειρίζεται και σε κακοποιεί λεκτικά όλη την ώρα, τότε αυτό έχει να κάνει με τα στάνταρ σου. Συνήθως καταλήγουμε να έχουμε αυτό που είναι αποδεκτό από εμάς και ίσως και λίγο περισσότερο. Τα στάνταρ λοιπόν τι είναι? Είναι η εικόνα που έχεις και αποδέχεσαι για τον εαυτό σου σε διάφορους τομείς. Και η εικόνα αυτή, αυτά τα πρότυπα, τα standards, είναι που καθορίζουν τη ζωή σου, είναι που καθορίζουν την πραγματικότητα που βιώνεις. Αν αλλάξεις τα standards σου, αν ανεβάσεις τα standards σου, αν η εικόνα που αποκτήσεις για τον εαυτό σου γίνει καλύτερη, τότε εκ των πραγμάτων θα αρχίσει να αλλάζει η ζωή σου. Mm-hmm. Το ερώτημα εδώ λοιπόν είναι πώς ορίζεις τον εαυτό σου. Ποιος είσαι, ποια είσαι και πότε άρχισες να πιστεύεις αυτό για τον εαυτό σου. Πόσα χρόνια πριν αποφάσισες τι μπορείς και τι δεν μπορείς να κάνεις. Δεν νομίζω ότι είναι ώρα να ανεβάσεις τα στάνταρ σου, να μετατρέψεις τα θα ήθελα, τα θα έπρεπε, σε πρέπει και να δώσεις τον εαυτό σου μια νέα ταυτότητα. Σε προηγούμενο βίντεο, όπου μίλησα για την αυτοπεποίθηση, αναφέρθηκα στο ότι δεν μιλάω άσχημα για τον εαυτό μου και στον εαυτό μου. Και αυτά που λέω στον εαυτό μου για τον εαυτό μου είναι μέρος του ποια στάνταρ έχω για τον εαυτό μου. Απαιτώ από τον εαυτό μου περισσότερα από ό,τι θα μπορούσε να περιμένει οποιοδήποτε άλλος. Ανεβάζοντας τα στάνταρ μου, άλλαξε τελείως η στάση μου απέναντι στις δράσεις που ακολουθούσα. Για παράδειγμα, άλλαξα τα στάνταρ μου σε σχέση με το πώς ανταποκρίνομαι με υποπίεση. Παλιότερα ήμουν πολύ νευρικός, δεν είχα υπομονή, θύμωνα εύκολα και αντιδρούσα με ένταση και φωνές σε κάποιες καταστάσεις. Για να το αλλάξω αυτό, δεν αρκούσε να λέω στον εαυτό μου απλά να μην φωνάζω ή να ηρεμήσω. Έπρεπε να αλλάξω τα στάνταρ μου. Αλλάζοντας τα στάνταρ μου, αποφάσισα ότι είμαι ένα πιο συγκροτημένο και ήρεμο άτομο. Είμαι ένα άτομο που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της καθημερινότητας με ηρεμία, αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία. Όποτε λοιπόν συνέβαινε κάτι που μπορεί να με οδηγούσε στο να θυμώσω, θύμιζα στον εαυτό μου ότι δεν είμαι πλέον τέτοιο άτομο. Ότι ένα άτομο ήρεμο, συγκροτημένο και με αυτοσυγκράτηση δεν αντιδράει έτσι. Ανταποκρίνεται θετικά και διατηρεί την ψυχραιμία του. Οπότε όρισα το στάνταρ και μετέβαλα τη συμπεριφορά μου ώστε να εκπληρώσω την εικόνα που είχα δώσει στον εαυτό μου για τον εαυτό μου. Να το επαναλάβω αυτό. Τι έκανα? Όρισα το νέο μου στάνταρ και μετά τροποποίησα κάποιες συμπεριφορές μου ώστε να εκπληρώσω την εικόνα που είχα βάλει για τον εαυτό μου. Ένα άλλο στάνταρ, π.χ. έχει να κάνει με την εργασία μου. Ενώ παλιότερα ήμουν πιο χαλαρός στο θέμα της δουλειάς και τη συνέπεια στη δουλειά μου, μπορεί να περνούσα μερικές ημέρες ή και εβδομάδες χωρίς να κάνω δράση με συνέπεια ή συστηματικά, ή μπορεί να ανέβαλα πολύ περισσότερο κάποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες, όπως το να επικοινωνήσω με υποψηφίους πελάτες, υποψηφίους συνεργάτες, ή μπορεί π.χ. να ανέβαλα μια δύσκολη συζήτηση με έναν συνεργάτη ή με έναν πελάτη που είχε κάποιο πρόβλημα. Αλλάζοντας τα στάνταρ μου σε αυτό το κομμάτι και αποφασίζοντας ότι πλέον είμαι άτομο που κάνει τα πράγματα τώρα, είμαι άτομο που μπαίνει στη δράση τώρα, είμαι άτομο που κάνει τις δύσκολες συζητήσεις, είμαι άτομο που δρά τώρα. Όταν λοιπόν έβαλα αυτό το στάνταρ στον εαυτό μου, δεν είχα μέσα μου αυτή τη διαρκή μάχη να προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου, να επιβάλλω στον εαυτό μου να κάνει όλες αυτές τις δράσεις. Έλεγα στον εαυτό μου ότι είμαι άτομο που μπαίνει στη δράση. Κάνω αυτό που έχω να κάνω τώρα. Αλλάζοντας λοιπόν τον τρόπο σκέψης μου και αλλάζοντας το στάνταρ μου, πλέον ό,τι έκανα ήταν σχετικά με το να εκπληρώσω το καινούργιο στάνταρ που είχα δημιουργήσει στον εαυτό μου. Ένα άλλο στάνταρ μου έχει να κάνει, παράδειγμα, με τη διατροφή μου και τη φυσική μου κατάσταση. Όταν ήμουν στο στρατό μέσα σε 2 χρόνια λόγω κακής διατροφής και επειδή σταμάτησα να γυμνάζομαι, έβαλα βάρος. Δεν αρκούσε να ακολουθήσω ένα πλάνο διατροφής για να χάσω βάρος και να διατηρήσω το βάρος μου. Αυτό που άλλαξα είναι τα στάνταρ μου.
Είμαι άτομο που διατηρεί το ιδανικό του βάρος. Είμαι άτομο που τρέφεται σωστά. Είμαι αθλητής. Οι αθλητές κάνουν συστηματικά προπόνηση είτε έχουν διάθεση είτε όχι. Οι αθλητές προσέχουν τη διατροφή τους. Κοιμούνται επαρκώς. Πίνουν νερό. Δεν κάνουν καταχρήσεις. Ώρα για εξομολόγηση. Από τα 16 στα 23 μου κάπνιζα. Από τα 23 που το έκοψα για 6-7 χρόνια δεν κάπνισα σχεδόν καθόλου. Κάποια στιγμή όμως άρχισα να κάνω από κανένα. Μετά αυτό άρχισε να γίνεται λίγο παραπάνω και λίγο παραπάνω και μετά άρχισα να καπνίζω πιο συστηματικά. Ποτέ όμως δεν θεωρούσα τον εαυτό μου καπνιστή. Το στάνταρ μου ήταν ότι εγώ δεν είμαι καπνιστής, είμαι αθλητής. Οπότε το φυσικό επακόλουθο ήταν τελικά να κόψω το κάπνισμα. Και έτσι και έγινε. Επανέφερα τον εαυτό μου στο στάνταρ που είχα βάλει στον εαυτό μου. Σίγουρα υπήρχε ένα διάστημα που κάπνιζα λίγο περισσότερο, αλλά έχοντας το στάνταρ ότι εγώ δεν είμαι καπνιστής, επανέφερα τον εαυτό μου στην κατάσταση του μη καπνιστή. Δείτε τους τομείς της ζωής σας που χρειάζονται βελτίωση αυτή τη στιγμή και κάντε μια λίστα. Θέλετε να βελτιώσετε κάτι στο πώς είστε ως γονιός, ως σύντροφος, ως φίλος, ως επαγγελματίας? Πάρτε ένα χαρτί και ένα στυλό αυτή τη στιγμή και γράψτε το. Θέλετε να φτάσετε στο ιδανικό σας βάρος? Τέλεια. Γράψτε ποιο είναι αυτό. Ποιο είναι το ιδανικό σας βάρος? Μπορεί να είναι ένα εύρος, ότι αν είμαι από τα 63 έως τα 67 κιλά, είμαι καλά, είμαι εκεί που θέλω. Μετά γράψτε ποιες συνήθειες έχει ένα άτομο που έχει αυτό το βάρος. Τι τρώει, τι δεν τρώει, πόσο κοιμάται, κάθε πότε γυμνάζεται, πόσο νερό πίνει, τι άλλες συνήθειες έχει. Προσδιορίστε δηλαδή το τι κάνει και πώς σκέφτεται το άτομο που θέλετε να γίνετε. Αυτό λοιπόν είναι το νέο σας στάνταρ. Και όλα αυτά μετά μετατρέψετε από θα ήθελα σε πρέπει. Το να είμαι στο ιδανικό μου βάρος δεν είναι κάτι που θα ήθελα, είναι κάτι που πρέπει, είναι ένα πρέπει μου. Δεν είναι ένας ευσεβής πόθος, είναι κάτι που πρέπει να το κάνω να συμβεί, να είναι η πραγματικότητά μου. Και γράψτε και τους λόγους που πρέπει να έχετε αυτό το βάρος, που πρέπει να είστε ένα άτομο που έχει αυτό το βάρος. Και μετά θυμίζετε συνεχώς τον εαυτό σας και μιλάτε στον εαυτό σας σαν να ήσασταν αυτό το άτομο. Είμαι αθλητής. Οι αθλητές δεν τρώνε έτσι. Οι αθλητές ξεκουράζονται. Οι αθλητές συμπληρώσετε το κενό. Αυτός είναι και ο τρόπος που το περνάω και στα παιδιά μου. Δηλαδή, αντί να τους λέω συνέχεια μην τρως αυτό ή μην τρως εκείνο ή πρέπει να τρως φρούτα ή πρέπει να τρως σαλάτες ή οτιδήποτε τέτοιο, τους λέω ξέρεις κάτι, είσαι αθλητής. Ένας αθλητής κάνει αυτό. Τους ορίζω το στάνταρ και τους θυμίζω τι κάνει κάποιος που έχει αυτό το στάνταρ. Εμείς είμαστε άτομα που μιλάμε γενικά. Αυτό είναι το στάνταρ μας. Εμείς είμαστε άτομα που δεν γκρινιάζουμε. Είμαστε άτομα που ζητάμε συγκεκριμένα αυτό που θέλουμε. Είμαστε άτομα που εργαζόμαστε σκληρά. Είμαστε άτομα που σεβόμαστε τους άλλους. Είμαστε συνεπείς στα ραντεβού μας, στις υποχρεώσεις μας. Είμαστε άτομα που έχουμε καιρότητα και κάνουμε πάντα το σωστό, ακόμα και όταν κανείς δεν μας κοιτάει. Αυτά είναι τα στάνταρ τους. Και τους λέω τι σημαίνει το κάθε ένα. Δεν είναι ότι τους ζητάω συνέχεια να έχουν τη μία ή την άλλη συμπεριφορά, αλλά τους θυμίζω ποιοι είναι, ποιο είναι το στάνταρ μας. Και έτσι χτίζω την εικόνα του ποιοι είναι και τι συμπεριφορά έχει το άτομο που έχει αυτό το συγκεκριμένο στάνταρ. Αντιθέτως, βλέπω γονείς να λένε στα παιδιά τους ή για τα παιδιά τους: Α, ο Γιωργάκης μου είναι νευρικός, ή η Μαρία είναι ακατάστατη, ή ο Κωστάκης είναι ξεχασιάρης. Και αυτοί οι γονείς ουσιαστικά κάνουν το ίδιο πράγμα που κάνω κι εγώ. Ορίζουν τα στάνταρ του παιδιού, αλλά χωρίς να το θέλουν, ορίζουν ένα στάνταρ που δεν επιθυμούν πραγματικά. Δεν τους κατηγορώ, γιατί δεν είναι κάτι που το διδασκόμαστε αυτό, και ίσως ακόμα να μην έχουν δει καν αυτό το βίντεο, έτσι. Αν έχετε κάποια άτομα στο περιβάλλον σας που μιλάνε για τα παιδιά τους ή στα παιδιά τους ή για τους ίδιους, με αυτόν τον τρόπο στείλτε τους αυτό το βίντεο και βοηθήστε τους να ανεβάσουν τα στάνταρ τους. Θα κάνετε τους στα σχόλια απαντήστε κοινοποίηση. Κάντε λοιπόν αυτή τη λίστα με όλους τους τομείς που θα θέλετε να βελτιώσετε. Γράψτε ποιο είναι το στάνταρ που θέλετε σε κάθε τομέα. Ορίστε τι κάνει ένα άτομο που έχει αυτό το στάνταρ και μετά μετατρέψτε τα θα ήθελα σε πρέπει. Κάντε το ένα must που λέμε. Τώρα, αν θέλετε να σας βοηθήσω σε αυτό, μπορούμε να κάνουμε μια προσωπική συνεδρία συμβουλευτικής μαζί. Μπείτε στο GreekCoach.gr/coaching, θα βρείτε το link στην περιγραφή και προγραμματίστε μια συνεδρία συμβουλευτικής μαζί μου για 20, 30 ή 45 λεπτά. Θα χαρώ να το συζητήσουμε και να ορίσουμε μαζί τα νέα σας στάνταρ. Προσωπικά αυτό είναι κάτι που δουλεύω συνεχώς. Έχοντας περάσει αρκετές αλλαγές τα τελευταία 5-6 χρόνια σε προσωπικό επίπεδο, έχω βρεθεί συχνά σε καταστάσεις όπου έπρεπε να αναπροσδιορίσω κάποια πράγματα για τον εαυτό μου. Και τώρα βρίσκομαι σε μια παρόμοια κατάσταση σε κάποιους τομείς, όπου ουσιαστικά τι κάνω, ορίζω τα νέα μου στάνταρ. Συγκεκριμένα, ένα από τα στάνταρ που είχα ήταν ότι είμαι σωστρεφής, ότι δεν μιλάω εύκολα σε κόσμο κλπ. Που και ως έναν βαθμό το έχω ακόμα και τώρα, ή ότι δύσκολο ανοίγομαι στους άλλους για τα προσωπικά μου,
που αυτό είναι ένα στάνταρ που μπήκα στη διαδικασία να το αλλάξω σε έναν βαθμό και ίσως για αυτό το λόγο να δείτε και μερικά πιο προσωπικά πράγματα που θα μοιράζομαι μαζί σας στα επόμενα βίντεο. Okay. Γράψτε μου στα σχόλια ποιο είναι ένα στάνταρ που θα θέλετε να αλλάξετε ή κάτι που αλλάξατε με επιτυχία και είχε θετικά αποτελέσματα στη ζωή και στην εργασία σας. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο το σημερινό μάθημα. Αν το βρήκατε, κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο και επίσης θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα αν το μοιραζόσασταν με άτομα που πιστεύετε ότι θα τους βοηθούσε. Κάντε πράξη τη σημερινή ιδέα, ανεβάστε τα στάνταρ σας. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.